Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Γούδας και ακούτε το 6ο podcast από τη σειρά «Καθαρό νερό». Ο Φεύγας. Το καφενείο, όπως όλα τα κεντρικά στις πλατείες των χωριών, ομφαλός. Ησυχαστήριο, αναψυκτήριο, δικαστήριο, εκπαιδευτήριο, αφοδευτήριο και άλλα πολλά. Δεν μπορείς να κλείσεις τέτοιους χώρους στη λογική των σημερινών concept shops. Αυτά τα πράγματα βάδιζαν χωρίς σχέδιο και κατέληγαν πλήρως ταξινομημένα μέσα στην αταξία τους. Ο τάδε στη γνωστή γωνία με τα ουζάκια του, ο άλλος τρεις μπύρες και σπίτι, στο κέντρο το βασικό πλάνο για τους πολιτικούς διαξηφισμούς, περιφερειακά μικρές παρέες με μεζέδες και στην Τζαμαρία τα βλομαχίες. Τους καλοκαιρινούς μήνες το σκηνικό μεταφερόταν στην αυλή, χωρίς παραλλαγές, πλην των μεθυστικών μοβ λουλουδιών που με επιμέλεια πότιζαν όλοι. Ένα μικρό χαμηλό κτίριο ήταν το καφενείο, με θολά κεραμίδια στη σκεπή, μία μπλε τζαμαρία, παλιές ξύλινες καρέκλες και τον Πέτρο, τον ιδιοκτήτη, που σέρβιρε σε παλιό ασημωμένο δίσκο με χειρολαβή. «Άιντε χαρούμενη», αναφωνούσε και άφηνε τα ποτήρια στο τραπέζι σε κάθε σερβίρισμα. Μεσαίου αναστήματος, με ροδαλά μάγουλα, αυστηρός και άκακος, γύρω στα 65. Μια ζωή εκεί. Μια ξύλινη ταμπέλα με αυτοσχέδια γραφή σε καλωσόριζε στο «Καφενείον ο Παράδεισος». Αρχές εκείνου του Απρίλη είπαν να διοργανώσουν πρωτάθλημα τάβλη και δήλωσαν κάμποση συμμετοχή. Έπαθλο. Ο νικητής θα πλήρωνε το στεφάνωμα του επιταφείου. Γιατί ήταν μεγάλη τιμή στο χωριό να αναλάβει κάποιος τα έξοδα για εκείνη τη μέρα, μολονότι δεν ήταν οι άνθρωποι βαθιά θρήσκοι, παρά θεοσεβείς άπιστοι που ονειρεύονταν την πίστη. Έτσι και έγινε. Το πρωτάθλημα θα διαρκούσε 10 μέρες και τα πουλιά από το τάβλι άρχισαν τους κρότους στην πλατεία. Ήταν όλοι πεπειραμένοι παίχτες. «Πήρα σημαίνει να μιλάς του Ζαρ». Και πράγματι, ώρες-ώρες έβλεπες να προλογίζουν τη ζαριά τους. Στις πόρτες υπήρχε μια γενική ικανότητα, μιας και κάποιες κινήσεις είναι προγραμματισμένες. Στο πλακωτό ήταν 4-5 που ξεχώριζαν και έστειναν μαεστρικά παγίδες. Στο τρίτο παιχνίδι ένας είχε τη φήμη και τη χάρη. Ο Φεύγας. «Πάλι τροχάδου Φεύγας, πού να τον φτάσει. Πάτα λίγο φρένου Φεύγα, θα πέσει κανένα χαντάκι». «Έφυγα», απαντούσε ο ίδιος περιπαικτικά, σίγουρος για τις κινήσεις του στο ταμπλό. Γύρω από τα τραπέζια μαζευόταν όλο το καφενείο, μα και οι περαστικοί και τα πιτσιρίκια, για να θαυμάσουν τα έντεχνα παίξήματα, μα πιο πολύ για τις αψιμαχίες. Οι ατάκες δίνανε και παίρνανε. Μέχρι και στα ακροκέραμα έφτιαχναν παράταξη τα κοράκια. Κοίταζαν και αυτά επίμονα τι καταλάβαιναν άραγε. Και δεν φεύγανε, παρά μόνο αν κάποιος ιτημένος δίπλωνε κοπανιστά το τάβλι και έκανε θόρυβο. Τελικά οι προβλέψεις επιβεβαιώθηκαν και στον τελικό, όπως επίσημα ανακοίνωσε ο Πέτρος, θα έπαιζε ο Φεύγας με τον Τάσο τον Κουρέα το Βρωμόχερο. Μεγάλη Δευτέρα, 11 το πρωί, θα δινόταν η μάχη. Ξύπνησε ο Φεύγας το πρωί στις 9 να λουστεί, να ξυριστεί, του σιδέρωσε η γυναίκα του το καλό που κάμισο. «Σαν τις καουμπόιδες κάνεις», του λέγε. «Δεν πας για σκότωμα, τάβλι είναι». Δεν απαντούσε ο Φεύγας. Ήθελε πολύ αυτή τη νίκη, μα και το έπαθλο. Ήπια τον καφέ του με 2 κουλουράκια, είδε τα πρωινά νέα στην τηλεόραση, γυάλισε τα παπούτσια, χτενίστηκε με γεωμετρική ακρίβεια
σφαλιάρισε με κολόνια τα μάγουλά του και είπε στον καθρέφτη: «Έφυγα». Η ώρα ήταν 10 και κάτι. Θα πήγαινε στο καφενείο για ζέσταμα, δύο ουζάκια, λίγο μαμπέτι μέχρι να στρωθούν όλοι για να αρχίσει το μάτς. Βγήκε από το σπίτι και ξεκίνησε να διανύσει τα 6 λεπτά απόστασης που τον χώριζαν από την αρένα. Στο δρόμο ένιωσε ένα σφίξιμο στο στήθος και σταμάτησε λίγο στην άκρη να συνέλθει. Μάταια, διότι το σφίξιμο έγινε πιο δυνατό και ο φεύγας σοριάστηκε στο έδαφος κατρακυλώντας μερικά μέτρα στο χαντάκι στην άκρη του δρόμου. Στο μεταξύ η ώρα περνούσε και στο καφενείο είχε μαζευτεί σχεδόν όλο το χωριό. Όλοι περίμεναν τον φεύγα γύρω από το τραπέζι να εμφανιστεί και να καθίσει στη μεριά του, απέναντι από τον Τάσο το βρωμόχερο, που δίπλωσε κοπανιστά 2-3 φορές το τάβλι από την ανυπομονησία του. Κοράκια όμως δεν είχε στη στέγη. Η ώρα είχε πάει 11:30 και κάποιος σφύριξε να τηλεφωνήσουν στο σπίτι του να δουν τι συμβαίνει. Το τηλέφωνο χτύπησε 3 φορές, ώσπου ακούστηκε η γυναίκα του φεύγα στο ακουστικό. «Ναι, ποιος είναι?» «Ο Πέτρος από τον Παράδεισο. Περιμένω τον άντρα σου».